Κοντά μας είναι ο Θωμάς Νασλίδης. Στο σχόλιο του θα ζητήσουμε για την αναμέτρηση που προηγήθηκε και την ήττα της Λάρισας από την ΑΕΚ. Πικρό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι προσπαθήσατε πάρα πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχατε συντριπτική υπεροχή. Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν αφήνει ικανοποιημένο κανέναν. Ξεκινήσαμε το μάτς πολύ νοθρά, δώσαμε δύο δώρα γκολ στους αντιπάλους μας. Και όταν παίζεις με μια μεγάλη ομάδα με έμπειρους παίκτες, είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να αντιδράσεις. Εμείς δώσαμε τα πάντα, καταφέραμε, μειώσαμε το σκορ γρήγορα και διεκδικήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό την ισοφάριση. Η ομάδα ήταν, πιστεύω, καλά, αλλά όπως σας είπα, όταν δίνεις δύο δώρα γκολ με έναν τέτοιο αντίπαλο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τώρα να πούμε ότι κρατάμε την εμφάνιση, για μένα είναι περιττό. Οι βαθμοί είναι αυτοί που μένουν και όταν δεν τους παίρνεις, πρέπει να δουλέψεις παραπάνω για να πας καλύτερα την άλλη εβδομάδα. Θωμάτι, δεν γίνεται καλά και δεν εκμεταλλεύεστε το γεγονός ότι η ΑΕΚ μένει με 10 σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι κάτι δεν έγινε καλά. Η ομάδα δημιούργησε προϋποθέσεις, έφτασε στην περιοχή, έφτασε κοντά στον γκολ. Συγκέντρωση στην τελευταία πάσα, συγκέντρωση στην τελική προσπάθεια, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Η ΑΕΚ με δύο προσπάθειες έβαλε δύο γκολ. Με τρεις το πολύ. Αυτή είναι η διαφορά της κατηγορίας. Όπως και τα λάθη τα δικά μας, ο αντίπαλος εκμεταλλεύεται κατευθείαν. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία όσο δυνατόν γρηγορότερα, να προσαρμοστούν οι συνθήκες της ΑΕΚ όλα τα παιδιά, για να μπορέσουμε να παίρνουμε αποτελέσματα. Δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Δεύτερη ήττα, πρώτη εντός έδρας. Πρέπει να συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ, είτε ήταν θετικό το αποτέλεσμα, είτε τώρα που είναι αρνητικό. Πρέπει να συνεχίσουμε, το πρωτάθλημα είναι ακόμα στην αρχή, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ο Βασίλης Δρέτζας είναι κοντά μας. Βασίλη, μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα σου, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στην αρχή δώσατε γήπεδο στην ΑΕΚ, από ένα σημείο και μετά πήρατε την υπεροχή, τελικώς ήττα. Σίγουρα δεχτήκαμε δύο γρήγορα γκολ από δικά μας λάθη. Παρ' όλα αυτά αντιδράσαμε, βάλαμε ένα γκολ, κάναμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε. Αμυντικά τα πηγαίνατε καλά μέχρι το σημερινό παιχνίδι. Σήμερα πανωτά λάθη οδήγησαν σε αυτήν την ήττα. Τι γίνεται εκεί, έλλειψη συγκέντρωσης? Σίγουρα γίναν κάποια λάθη σήμερα. Πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα θα το δουλέψουμε. Θα διορθώσουμε αυτά τα λάθη που κάναμε και θα δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια, γιατί το αξίζει αυτή η ομάδα. Βασίλη, έχετε την υπεροχή και όχι μόνο αυτό, έχετε και την αριθμητική υπεροχή από την αποβολή και μετά. Τι δεν εκμεταλλεύεστε εκεί, τι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα? Μπορούσαμε σε κάποιες φάσεις να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στα τελειώματά μας. Παρ' όλα αυτά δεν βάλαμε γκολ και έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Αυτό. Αυτή η πρώτη ήττα εντός έδρας, δεύτερη στο πρωτάθλημα, τι αφήνει, τι σημάδι αφήνει? Σίγουρα αφήνει μια πικρία σε εμάς και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε, γιατί αυτή η ομάδα πρέπει να διεκδικεί πράγματα.